Ο κύριος Καραΐσκος, ο Δήμαρχος Λαμιαίων, είχε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσει για μια συζήτηση, άτυπη συζήτηση με τους φορείς της πόλης, του νομού και της περιφέρειας για την κατάσταση η οποία μας απασχολεί όλους τώρα τελευταία στη χώρα, του κορονοϊού στην περιοχή. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πρώτον το πρόβλημα δεν είναι τόσο οξυμένο και σημαντικό στην περιοχή. Και το δεύτερο επίσης που με εντυπωσίασε ήταν ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση στην αντιμετώπιση του όλου θέματος σε επίπεδο διαχείρισης, αλλά και σε επίπεδο ιατρικό, γιατί παρόν ήταν και ο διοικητής του νοσοκομείου και άλλοι συνάδελφοι που είναι υπεύθυνοι των τομέων υγείας πολλών φορέων. Η διαχείριση είναι πολύ σημαντικό πράγμα και από ό,τι είδα γίνεται πάρα πολύ σωστά και οργανωμένα. Επομένως, τα πράγματα είναι θετικά για την περιοχή, αλλά το ζητούμενο είναι πρώτον να παραμείνουν θετικά, γιατί εμβόλιο και φάρμακο θα περιμένουμε πολύ ακόμη και μέχρι τότε πρέπει να αντέξουμε. Και δεύτερον, διότι πρέπει να οργανωθούμε ακόμα πιο πολύ, γιατί έρχεται ο χειμώνας, ο κόσμος θα κλειστεί στα σπίτια του, οι αποστάσεις πλέον θα εκμηδενιστούν, δεν υπάρχει περίπτωση να τις τηρήσουμε. Επομένως, τα πράγματα θα δυσκολέψουν σίγουρα και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό. Αυτό που λέμε είναι ότι με τον αριθμό των κρουσμάτων που υπάρχουν τώρα δεν μπορούμε να πάμε στο χειμώνα. Θα είναι πολύ άσχημα, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, τόσο πιο δύσκολο είναι και διαχειρίσιμο το πρόβλημα. Ο κύριος Κουτέλης κατέκτησε την επιστημονική γνώση στο ζήτημα αυτό. Είναι μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων και είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος, ο οποίος μας είπε ότι υπάρχει μια σωστή διαχείριση του προβλήματος μέχρι στιγμής, όμως μας συνέστησε και κάποιες άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες που μπορούμε να πάρουμε ως Δήμος, ως τοπική κοινωνία, συνεργαζόμενοι βέβαια όλοι οι φορείς, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο αυτό και να έχουμε αποτελεσματική αντιμετώπιση. Έχουμε πει κατ' επανάληψη, και αυτό προέκυψε και από τη σημερινή συζήτηση, ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού θα πρέπει να γίνει συγκροτημένα και με σχέδιο και με βάση πάντα τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας. Κάθε άλλη αντιμετώπιση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Γι' αυτό αυτές οι συζητήσεις είναι πάντα ουσιαστικές και όταν δεν προέρχονται από κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τον τόπο μας και την τοπική μας κοινωνία, είναι αυτές οι οποίες πρέπει και μπορούν να φέρουν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Όλα είναι στα χέρια τα δικά μας, των συμπολιτών μας, διότι αυτή τη στιγμή, αν τηρήσουμε αυτό που προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και κυρίως περιορίσουμε τις δράσεις μας από την ώρα που ξέρουμε ότι ήμασταν επαφές με κάποιο κρούσμα, τότε μπορούμε να το περιορίσουμε και στα επίπεδα που είναι σήμερα. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, η κατάσταση στο μέλλον να μας ξεφύγει και νομίζω να μην μπορούμε να την ελέγξουμε. Όμως κάνω έκκληση με βάση τα στατιστικά δεδομένα από τα τελευταία, πάλι επαναλαμβάνω, 24 ώρα, να περάσουμε πλέον στα όρια της πραγματικά ατομικής μας ευθύνης.